Ο Ερντογάν από την Κωνσταντινούπολη δήλωσε, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει αυτές τις δηλώσεις και ουσιαστικά επανήλθε στους δύο στόχους της επέμβασης του στη Βόρεια Συρία. Ο ένας στόχος ήταν να δημιουργήσει τη ζώνη ασφαλείας, όπου ήθελε και επιζητούσε μια ζώνη ασφαλείας 440 χιλιόμετρων, αυτό που πήρε 120 χιλιόμετρα. Και επιπλέον να μετεγκαταστήσει εκεί τους Σύρους πρόσφυγες. Ναι. Σήμερα λοιπόν στην ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη ξεκαθάρισε για ακόμα μια φορά και ζήτησε τη στήριξη και της διεθνούς κοινότητας αλλά και των Ευρωπαίων. Χρησιμοποίησε βαρύς χαρακτηρισμούς για τους Ευρωπαίους, δεν είναι η πρώτη φορά, τους είπε ψεύτες και ανειλικρινείς. Σημείωσε ότι παρά το γεγονός ότι παρουσίασε την πρότασή του για τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας αλλά και το σχέδιο που έχει για να μετεγκαταστήσει εκεί τους, το 1-2 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες όπως ο ίδιος υποστηρίζει, ότι αυτό το δέχτηκαν με ωραίο τρόπο στα Ηνωμένα Έθνη. Ωστόσο, δεν του δώσανε καμία στήριξη και τους κατηγόρησε για αυτό το γεγονός, ότι δεν τον στηρίζουν στα σχέδιά του. Mm-hmm. Ενώ υποστηρίζει ότι καλωσόρισαν τα σχέδιά του όταν τους τα παρουσίασε. Και για ακόμα μία φορά εξαπέλυσε την ίδια απειλή ότι θα ανοίξει τα σύνορα αν δεν τον στηρίξουν και αυτή τη φορά σε αυτά τα σχέδιά του. Θα περιμένει τις 150 ώρες όπου υπάρχει εκεχηρία μεταξύ στη συμφωνία που συμφώνησαν ακριβώς με τον Πούτιν. Και εκεί πέρα είπε αν συνεχιστεί να μην του παρέχεται αυτή η στήριξη, θα προχωρήσει και θα δημιουργήσει σε αυτά τα 120 χιλιόμετρα την δική του ζώνη ασφαλείας μόνος του και θα μετεγκαταστήσει εκεί τους Σύρους πρόσφυγες, αυτούς που μπορεί, και συγχρόνως θα ανοίξει τα σύνορα και, όπως είπα χαρακτηριστικά, αυτοί οι Σύροι πρόσφυγες μπορούν να κατευθυνθούν προς την Ευρώπη.